Θα πάμε στη Ρόδο τώρα. Προφυλακίστηκαν και οι δύο χθες, όπως ήταν αναμενόμενο. Μιλάω για τον γραμματέα του τουρκικού προξενείου και τον μάγειρα. Ο ανακριτής ζήτησε να γίνει κατά αντιπαράσταση εξέταση και των δύο. Ο ένας θα έρχεται στον άλλον. Για να ακριβολογούμε, ο γραμματέας του προξενείου έκανε σφύριζα διάφορα, έλεγε δεν ξέρω τίποτα, όλα αυτά δεν υπάρχουν. Ο μάγειρας έλεγε συγκεκριμένα σημεία. Τους έβαλε λοιπόν και τους δύο, τον ένα απέναντι από τον άλλον, για να πούνε ο καθένας τα δικά του και εκείνος να βγάλει συμπέρασμα. Δείτε τι έγινε. Μετά από σχεδόν 12 ώρες ανάκρισης, όπου κρίθηκε απαραίτητη και η κατά αντιπαράσταση εξέτασή τους, ο 35χρονος γραμματέας του τουρκικού προξενείου στη Ρόδο και ο 52χρονος πρώην μάγειρας πλοίου που κατηγορούνται για κατασκοπία, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Στις 6 το απόγευμα, μάγειρας και γραμματέας βρέθηκαν ο ένας απέναντι στον άλλο και αφού και οι δύο είχαν ήδη απολογηθεί ξεχωριστά, τουλάχιστον επί 3 ώρες ο καθένας. Στο μοναδικό σημείο που συμφώνησαν φαίνεται να είναι το ότι παραδέχθηκαν πως είχαν συναντηθεί διαζώσεις. Δεν υπήρχε κανένα γκρίζο σημείο, εκτός από τις δύο υπερασπιστικές γραμμές που όπως γνωρίζετε ενδιαφέραν. Εκείνος αρνήθηκε οποιαδήποτε άσκηση επιρροής στον εντολέα μου για να το αποκαλύψει θέσεις πλοίων και ονόματα πλοίων. Ο δικός μου εντολέας, όπως είχε πει προανακριτικά, είπε ότι μου ζητήθηκε μια φορά ο αριθμός των πλοίων που ήταν ρυθμισμένα στη Μεγίστη και ο αριθμός στρατιωτών που μεταφέραμε 60 ή 70. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις κινήσεις του 52χρονου που έχουν καταγραφεί είναι η συνάντησή του με τον 35χρονο στην περιοχή του Ενιδρίου στη Ρόδο. Ο μάγειρας στην απολογία του φέρεται να έκανε λόγο και για δεύτερη συνάντηση στο σπίτι συγγενούς του 35χρονου στη Μυαλισσό, όπου τότε του ζήτησε, όπως ισχυρίζεται για πρώτη φορά, να του δίνει τις θέσεις των πολεμικών πλοίων όποτε βρίσκεται στο Καστελόριζο. Το ξύμερο του πράγματος είναι ότι αυτοί καλούνται 12 Δεκεμβρίου. Δίνουν μια προανακριτική συνασφάλεια, φεύγουν οι άνθρωποι και εκδίδεται ένα ένταλμα σύλληψης στις 18, δυνάμει του οποίου συλλαμβάνονται. Το ένταλμα σύλληψης δικαιολογείται επειδή δεν έχουν δίθεν γνωστή διαμονή στη χώρα. Σαφώς και έχουν και η διεύθυνση είναι αναγεγραμμένη σε όλα τα έγγραφα. Από την πλευρά του 35χρονος γραμματέας του τουρκικού προξενείου στη Ρόδο φέρεται για πρώτη φορά να μιλά για ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο έκανε τηλεφωνική καταγγελία για τη σχέση των δύο κατηγορουμένων λίγο πριν τη σύλληψή τους. Δεν γνωρίζω το άτομο που έχει κάνει την τηλεφωνική καταγγελία. Οι πληροφορίες που δήθεν συνέλεγα είναι απλές πληροφορίες που μπορεί ο καθένας να συλλέξει με μια απλή και σύντομη αναζήτηση στο διαδίκτυο. Κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, θικάκια και κάθε ηλεκτρονικό ίχνος των δύο ανδρών έλεγχονται εξονυχιστικά και τα αποτελέσματα των ερευνών αναμένονται να συνθέσουν τα κενά του πάζλ της υπόθεσης και να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Ενώ δεν υπήρχε λοιπόν κανένα από τα στοιχεία που η προσωρινή κράτηση απαιτεί για να επιβληθεί, η κυρία Εισαγγελέα και η κυρία Ανακρίτρια αποφάσισαν να τους βάλουν στη φυλακή. Σημειωτέων ότι μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχουν ούτε φωτογραφίες, ούτε συνομιλίες μεταξύ τους, καθώς τις αναμένουμε ακόμα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Αποφασίστηκε να βγουν στη φυλακή και λίγα. Η πλευρά του 52χρονου μάγειρα είναι αισιόδοξη ότι η υπόθεση σε βάρος του δεν θα φτάσει καν στο ακροατήριο. Εμείς θεωρούμε ότι η υπόθεση αυτή θα λυθεί στα συμβούλια και η λήψη στοιχείων δεν θα φτάσει καν στο ακροατήριο. Δεν θα κάνουμε προσφυγή. Εμείς τώρα θα περιμένουμε τα αποτελέσματα, τα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και στη συνέχεια θα πράξουμε νομικά ανάλογα. Οι δύο άνδρες ήδη μεταφέρθηκαν σε σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας μετά τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι. Είναι μια υπόθεση που ίσως πότε δεν θα μάθουμε τις λεπτομέρειες της. Θα καλησπέρισω τον κύριο Αλεξάνδρη, που έχω να θέσω ένα ερώτημα, νομίζω ενδιαφέρον. Κρατήστε όμως τα εξής. Ο μάγειρας, αυτά που καταθέτει, είναι σοβαρά. Γιατί επιμένει στις καταγγελίες και τεκμηριώνει την κατηγορία της κατασκοπίας εναντίον του γραμματέα του τουρκικού προξενείου. Και στην όλη υπόθεση υπάρχουν και κάποια λάπτοπς, κυρίως του γραμματέα του προξενείου, που μπορεί να κρύβουν στοιχεία ακόμα και για ένα ευρύτερο δίκτυο κατασκοπίας. Γιατί προφανώς τώρα τον άλεγε ο μάγειρας στο γραμματέα ότι παίρνανε πλοία, δεν είναι αυτό το δίκτυο της κατασκοπίας. Αν όμως τα λάπτοπς κρύβονται τέτοια στοιχεία, αυτό είναι σημαντικό. Αλλά για να τεκμηριωθεί η κατηγορία, ο μάγειρας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
Ρωτάω λοιπόν, κύριε Αλεξανδρή, για τον εντολέα σας. Εκτιμά ότι υπήρχε δίκτυο ευρύτερο κατασκοπίας στα πλαίσια του οποίου στρατολογήθηκε και εκείνος? Προσέξτε, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μας απασχολεί. Με την έννοια ότι ο δικός μου εντολέας ερωτήθηκε κάποια πράγματα όταν άρχισε να αισθάνεται άσχημα για τις ερωτήσεις τις οποίες του ετίθενται, σαν Έλληνας πολίτης, σταμάτησε τη σχέση. Δεν θα μπούμε αυτή τη στιγμή στη διαδικασία να υποθέσουμε ή να εικάσουμε, ναι, αν ήταν ένα τμήμα μεγαλύτερου κυκλώματος. Λεφτά πήρε? Χρήματα πήρε? Όχι, κατηγορηματικά όχι. Ούτε ένα ευρώ. Τον άνθρωπο αυτόν, τον γραμματέα, τον γραμματέα του προξενείου, τον γνώριζε από παλιά? Όχι, γνωρίστηκαν μέσω μιας κοινής γνωστής τους, η οποία έχει έρθει στη Ρόδο για ένα κοινωνικό γεγονός. Είναι και δύο από την Κομωτινή. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, του συνέδεσε αυτή η κοινή καταγωγή. Ναι. Και ίσως και το ομόθρησκο. Αυτό το οποίο λέει ο γραμματέας του προξενείου, ότι βρε παιδάκι, με αυτά τα οποία λέει ο μάγειρας, ο εντολέας σας δηλαδή, ότι του έδινε, είναι αστεία τώρα, σιγά, τον αριθμό των πλοίων και τα υπόλοιπα. Πώς το δικαιολογεί ο εντολέας σας, γιατί όντως είναι μικρή σημασία πληροφορίες. Ούτε καν πληροφορίες, θα έλεγα. Επιτρέψτε μου να πω το εξής. Ο εντολέας μου, το έχω πει πολύ τις τελευταίες μέρες αυτό και επιμένω, στην ουσία κατηγορείται μόνο και μόνο για μια προανακριτική κατάθεση που έχει δώσει στις 1 το πρωί. Στην κατάθεση αυτή λοιπόν λέει ότι δύο φορές μου ζητήθηκε τη μία ο αριθμός και ίσως τα διακριτικά των πλοίων και μία δεύτερη ο αριθμός στρατιωτών. Mm. Αυτό λέω μέχρι σήμερα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι είναι αστεία. Σαν, καλά, δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμό. Μιλώ για αυτά που ξέρουμε. Γιατί μπορεί στη δικογραφία να υπάρχουν δράκοι και φίδια. Έτσι, οπότε αυτό που λέμε τώρα να ανατραπεί, μιλώ για όσα μέχρι τώρα ξέρουμε. Μιλάμε έτσι. Μιλάμε λοιπόν, κύριε Βαγγελάτο, μέχρι όσα έχουμε αυτή τη στιγμή. Κλείνουμε εδώ γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Αλεξανδρή. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς, να είστε καλά. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.